Και να λάβουμε υπόψη μας το εξής, ότι ο καθρέφτης όταν οδηγεί κάποιος έχει μία κλίση. Και μου τα λέτε αυτά και 35 και 38 και 39. Προς την πλευρά του οδηγού. Έτσι. Λοιπόν, επομένως. Άρα θα έπρεπε να πέσει στην πλευρά του οδηγού. Ακριβώς. Και όχι του συνοδηγού, μάλιστα. Τι μου λες ρε Γιώτα, τι είναι αυτά που ξέρεις. Δεν τα ήξερα εγώ αυτά, Τίνα μου, εδώ έσπασε, ο κύριος το οξύ. Έπεσε κάτω. Συγγνώμη, έρχεσαι στην εκπομπή, είσαι από τις 12 η ώρα και είναι και 35 και 38 για να μας κάνεις αυτή την αποκάλυψη. Για να κερδίσουμε περισσότερο χρόνο να μιλήσουμε για την υπόθεση. Δεν έχετε ανάγκη εσείς από τέτοια, αφήστε αυτά. Δεν θέλατε να το πείτε. Το προορίζατε για αλλού. Να σας στείλω τον Ίωνα από τον Κωνσταντίνο που σε αυτόν ανήκει η. Και τι σημαίνει όμως, δεν μας είπατε. Να μας εξηγήσετε, σημαίνει, ναι. Τι σημαίνει πρακτικά. Θέλω δύο φράσεις. Πού πάει το μυαλό σας, δηλαδή τι έχει. Τα γεγονότα και το θάνατο της ειρήνης. Δηλαδή ήταν τα γυαλιά από τον καθρέφτη, ήταν, ο καθρέφτης το κομμάτι ήταν κάτω από τον μπετόνι. Κάτω από τον μπετόνι. Είναι εκεί. Ναι, όχι, άλλο έτσι να το πει ο Τσούκαλης, περίμενα το καταλάβω. Πες το, Γιώργο, εσύ. Ναι, πείτε μας. Τα γυαλιά, λοιπόν, είναι στη θέση του συνοδηγού. Ναι. Ο καθρέφτης όταν οδηγούμε έχει αυτή την κλίση για να μπορούμε να ελέγχουμε. Βεβαίως. Αν λοιπόν, φυσιολογικά λοιπόν ένας καθρέφτης που σπάει, θα πρέπει να πέσει προς την θέση του οδηγού. Λοιπόν, και θέλω να σας πω κάτι, να πω μια λεπτομέρεια. Το σημαντικό είναι ότι λέει ότι ήταν κάτω από τον μπετόνι. Κάτω από τον μπετόνι τοποθετήθηκε στη συνέχεια. Στη θέση, η θέση του αυτό. Το πατάκι προς εδώ που πατάμε. Πούμε αυτό θέλω που το αυτό πότε το είδα. Λέει, ο άλλος δεν λέει. Το είδανε στις φωτογραφίες του κυρίου Δέδε. Πώς το είδανε. Το είδε στη μελέτη των φωτογραφιών και στα ίχνη που διαβάζουμε από τις έρευνες. Και από τις εκθέσεις. Τις εκθέσεις των. Άρα λείπει ο καθρέφτης εδώ στο αυτοκίνητο. Λείπει ο καθρέφτης. Είναι σπασμένος, τα γυαλάκια είναι κάτω στα τζάμια, εκεί που πατάει ο συνοδηγός. Αλλά πάνω από τα τζάμια έχει τοποθετηθεί το μπετόνι με τα 20 λίτρα πετρέλαιο. Αυτό είναι το πιο βασικό. Πώς γίνεται αυτό. Πώς γίνεται αυτό. Πώς γίνεται. Κάποιος έβαλε φωτιά χωρίς και το μπετόνι το τοποθέτησαν μετά. Μάλλον κάπως έτσι έχει γίνει. Έχει σκηνοθετηθεί. Είναι ένας ακόμα κρίκος στην αλυσίδα των τεχνιέντων. Τα γυαλιά αυτά που βρίσκονται, κύριε Ταουξή, γιατί μπορεί κάποιος να τα κούμπησε. Στο πατάκι. Τώρα που βρίσκονται. Τα γυαλιά από τον καθρέφτη που βρίσκονται. Τα γυαλιά από τον καθρέφτη τώρα δεν είναι στο αυτοκίνητο, αλλά. Και όταν μου υπάρχουν φωτογραφίες. Περιέχονται φωτογραφίες και στην έκθεση. Στα εργαστήρια των εγκληματολογικών ερευνών και αν θα ταυτοποιηθούν κάποια DNA. Γιατί μπορεί να έσπασε και κατά τη διάρκεια μια πάλης. Δεν ξέρουμε πώς έσπασε. Μπορεί να έσπασε. Ο Ίωνας Κωνσταντίνου λέει ότι πιθανόν από το θερμικό κύμα να έσπασε ο καθρέφτης και να έπεσε κάτω. Αλλά θα έπρεπε να πάει από τη θέση του οδηγού. Μα όταν οδηγούμε δεν είναι ο καθρέφτης έτσι. Ναι. Απλά πράγματα. Δεν θέλει να είσαι εγκληματολόγος για να το καταλάβεις. Ο καθρέφτης είναι εκεί. Δηλαδή εμείς μπορούμε σαν οδηγοί να δούμε. Ο συνοδηγός δεν μπορεί να βλέπει και θα πρέπει να στρίψει τον καθρέφτη εκεί. Σωστά. Άρα λοιπόν το πίσω μέρος είναι συνήθως μεταλλικό ή πλαστικό, μεγάλης αντοχής. Σπάζοντας ο καθρέφτης, πού θα πέσει, Ζήνα. Και δεύτερον, θέλω να πω ένα πράγμα. Ή στα πατάκια του οδηγού ή στον ενδιάμεσο χώρο. Ή στον ενδιάμεσο χώρο το πολύ. Κοίτα τι φωτιά μα άναψε και τι γυαλιά σπασμένα, μία και 42. Μα το πιο βασικό είναι αυτό που. Θα είναι πολύ σημαντικό πάντω να δούμε τι φωτογραφίε που έχετε στη διάθεσή σα και αν όντω τα γυαλιά είναι κάτω από το μπιτόνι. Διότι είναι κάτι που το ανακάλυψε ο ίδιο και δεν θέλω εγώ. Αύριο. Θα τον πάρουμε τηλέφωνο να είναι αύριο εδώ.